Κύριε Καλοκαιρινέ, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιατρίδη και τον κύριο Καρβουνόπουλο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, κύριε Ιατρίδη, αντιπρόεδρος της Αποστρατείας. Και Πάρης Καρβουνόπουλος, καλός συνάδελφος, Militaire.gr, Real News. Πώς χρειαζόταν τον Πάρη? Και φίλος. Και καλή χρονιά. Φίλος. Πάμε να δούμε λίγο τα Ραφάλ και επιστρέφουμε στην κουβέντα να δούμε λίγο τα Ραφάλ. Ναι, ναι. Ακριβώς και χαιρόμαστε, κύριε Καλοκαιρινέ. Είναι η υποδοχή, τα Νάγρα, εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί η πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου, εκεί οι καλοί συνάδελφοι. Και πάμε πάρει, ανοιχτά τα μικρόφωνα, βλέπουμε λίγο εικόνα, πάμε λίγο πάρει να μας περιγράψεις τι βλέπουμε. Και τι αγοράσαμε. Εγώ δυστυχώς δεν έχω εικόνα, αλλά εντάξει, έχω δει τα πλάνα. Αυτά, ό,τι είδες εσύ εκεί που ήσουν. Για πες μας τι αγοράσαμε, λοιπόν, γιατί θα μας τα πει ο άνθρωπος που πιλόταρε κάποτε. Για πες μας. Αγοράσαμε ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος με το οποίο όντως η πολεμική αεροπορία γυρίζει σελίδα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και πριν 20 χρόνια, αλλά τώρα μικρή σημασία για να το αναφέρουμε. Ασφαλώς δίνει κάποιες νέες σημαντικές δυνατότητες, επιχειρησιακές δυνατότητες στην πολεμική αεροπορία και αναφέρομαι κυρίως στο ραντάρ και στο Μέτεωρ, ένα πύραυλο ο οποίος μπορεί να μεταφέρεται με αυτά τα αεροσκάφη. Θα μας τα πει, πιστεύω, καλύτερα ο κύριος Ιατρίδης. Βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε 24 αεροσκάφη, γίναμε υπερδύναμη, όπως άκουσα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις στρατιωτικές πλέον δεν κρίνονται σε ένα μόνο οπλικό σύστημα ή σε ένα μόνο όπλο, αεροπορία, ναυτικό ή στρατοξηράς. Χρειάζεται ένας βαθύς σχεδιασμός, κάτι στο οποίο πάσχουμε και μιλάω και για σήμερα ότι εξακολουθούμε να πάσχουμε, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Η αγορά όντως έγινε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μένει να δούμε εάν αυτή τη φορά έχουμε μάθει από τα παθήματα του παρελθόντος και τα αεροσκάφη αυτά, τα υπερσύγχρονα Ραφάλ που αγοράσαμε, θα έχουν τις διαθεσιμότητες που πρέπει να έχουν. Αυτά τα πράγματα κοστίζουν ως γνωστόν. Έτσι, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν αγοράσουμε 10 δισεκατομμύρια όπλα, που για εκεί πάμε, αν βάλουμε φρεγάτες, αεροπλάνα και όλα αυτά, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι στα επόμενα 30 χρόνια θα χρειαστούμε περίπου 30 δις για την τεχνική τους υποστήριξη. Δεν ξέρω αν η ελληνική κυβέρνηση τα έχει προϋπολογίσει αυτά ή έχει κάνει ένα σχεδιασμό. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να δούμε πρώτον τι χρειαζόμαστε στις ενόπλες δυνάμεις και βέβαια τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Γιατί το να αγοράζουμε όπλα τα οποία μετά δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε είναι σαν να αγοράσουμε εμείς οι τρεις, ας πούμε, ένα πανάκριβο αυτοκίνητο και στο πρώτο-δεύτερο γέμισμα να το παρκάρουμε κάτω από το σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Ιατρίδη, πάμε να πάρουμε ένα δικό σας σχόλιο και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι τον Μπάρη που τον άκουγα και το μεσημέρι στον Real FM και το ορθογράφουσα. Κύριε Πτέρυχε, τι λέτε εσείς, κύριε Ιατρίδη? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρβουνόπουλο, έχει απόλυτα δίκιο. Άλλωστε, γνωρίζετε τις πολεμικές αεροπορίες και στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί και ξέρει πάρα πολύ καλά και την αντίληψη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και τα κακά και τα καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι σαφώς το Ραφάλ. Είναι ένα αεροπλάνο 4,5 γενιά, σαφώς έχει πλεονεκτήματα, σαφώς θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα, μια υπεροχή στον αέρα, θα αλλάξει τα δεδομένα, αλλά την απειλή της Τουρκίας θα πρέπει να τη δούμε στη ολιστική της πλευρά. Διότι ναι μεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή καλύτερα αεροπλάνα, παρόλο που έχει υπέρτερο αριθμό, αλλά τα αεροπλάνα της δεν είναι τόσο αναβαθμισμένα, ακόμη και τα σημερινά που έχουμε, και πολύ περισσότερο με τα Ραφάλ. Άρα λοιπόν έχει όμως άλλα πλεονεκτήματα και εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε. Άρα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή θα πρέπει να τη δούμε ολιστικά. Τι έχει η Τουρκία και τι εμείς πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε... Καλά, να μην πούμε και σε κανένα τρελό γαϊτανάκι βέβαια, έτσι. Ναι. Ορίστε. Και βέβαια μην πούμε σε κανένα τρελό γαϊτανάκι, λέω, εξοπλιστικό. Όχι βέβαια, δεν μιλάω γι' αυτό, γιατί υπάρχουν φτηνές λύσεις, έξυπνα όπλα τα οποία μπορεί να κάνουν... Να κάνω μια ερώτηση πριν σας αφήσω τα χέρια του Βασίλη Σκουρή. Πάρη, γιατί έλεγες μη καταντήσουν τα Ραφάλ αυτό το καλό όπλο το υπερσύγχρονο σε 27 και ότι πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες? Τα C-27 είναι ένα παράδειγμα και λάθος μου το ανέφερα χτες νομίζοντας ότι ο κόσμος... Δεν το καταλαβαίνει, απλώς εγώ το τσίμπησα, γι' αυτό το λέω τώρα, το λέω δημοσιογραφικά τη λέξη τσίμπησα. Τα C-27 ήταν μεταγωγικά αεροσκάφη τα οποία τα έχουν αγοράσει εδώ και 20 χρόνια και σε αυτή την 20 είναι ζήτημα αν σηκώθηκαν 5 φορές. Που πετάει ένα, δύο, τώρα νομίζω πετάει κανένα. Γιατί δεν υπήρχαν οι απαραίτητες συμφωνίες τεχνικής υποστήριξης. Ανταλλακτικά, άρα, δηλαδή εννοείς. Ανταλλακτικά, ναι,
Δέλτα, το λέγουμε follow support που λένε. Λοιπόν, αυτά τα αεροσκάφη, λοιπόν, τα ξοπλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος, θα έλυναν πραγματικά το μεταφορικό πρόβλημα των ενόπλων δυνάμεων. Και επί της ουσίας δεν έχουν γράψει ώρες πτήσης και είναι στην Ελευσίνα. Όποιος περάσει από την Εθνική Οδό, μπορεί και να φαίνονται. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός που προαναφέραμε. Ότι αγοράζω ένα όπλο, δεν υπολογίζω μόνο την αγορά του. Δίνω κάποια δις, το φέρνω στην Τανάγρα, στην Ελευσίνα, κάνω μια γιορτή, μια τελετή, χαίρεται για λίγο ο κόσμος και μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια αρχίζουν και παρουσιάζουν τα προβλήματα στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Πρέπει αυτά να τα προβλέπεις αφού αγοράζεις. Και επειδή την έχουμε πατήσει πολλές φορές, ελπίζω ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα έχουν γίνει κάπως διαφορετικά. Ελπίζω, λέω. Βασίλη, να κάνω μια ερώτηση και προς τους δύο πριν κάνω. Θα ήθελα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε για τα C27, επειδή όταν ήμουν ΔΕΗ τα έζησα και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό τα πες τα C27, επειδή ήταν ο ιατρίτης τότε και τα πετούσε. Προσπαθούσε να τα πετάξει. Γι' αυτό το πες. Αγοράσαμε ένα παλιό αεροπλάνο, του βάλαμε σύγχρονα συστήματα, βάλαμε δύο κινητήρες σύγχρονους και με μεγάλες επιδόσεις, με αποτέλεσμα κάθε πτήση που θα γινότανε και θα επιστρέφανε να είχαμε ρογμές. Άρα λοιπόν κάναμε μία επιλογή λαθασμένη, θα μπορούσαμε τότε να πάρουμε άλλα αεροπλάνα, το Casa Φερρυππίν, όπως τα έχει η Τουρκία, τα Ισπανικά, και να ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση και να έχουμε και οπωσδήποτε διαθεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 σε 27 και δεν πετάει κανένα. Παρόλο που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη follow support, δεν δεχτήκαν η Ιταλία, είχαμε βάλει κάποια πέναλτι, δεν δέχτηκε τότε η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, υπήρχε ένα πρόβλημα και τα αφήσαμε αυτή τη στιγμή στην πείρα. Ακούστε λίγο τώρα εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη. Υπάρχει μια χώρα, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση μπορεί να είναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι υπουργός στην άμυνα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αρχηγός για ΕΘΑ και δεν θέλω να ευτελίσω τη συζήτηση σε αυτό. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος που παίρνει αεροπλάνο που όπως λέτε δεν πετάνε. Εδώ δεν μιλάμε, πώς να πω, δεν μιλάμε για κάτι που είχε ένα αυτό. Μιλάμε, λέτε ότι πάρουν αεροπλάνο, πάνε πετούσαν, θα είχαν πρόβλημα. Συγγνώμη. Το θέμα είναι δεν έχουμε σχεδιασμό. Παλαβόλο, δεν ξέρω, πραγματικά παθαίνω πλάκα. Το και γιατί το θέλουμε. Ναι, καταλαβαίνω την έκπληξή σου, Βασίλη. Εμείς, ξέρεις που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, δεν είναι σαν να μας έπια καμία έκπληξη. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα, Βασίλη. Τα λέω, πάρτε, επειδή τα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ομιλία του σήμερα στην Τανάγρα. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε πρόβλημα με τα βλήματα. Τα σούπερ υποβρύχια τύπου Πανικολής δεν είχαν σύγχρονες τορπίλες. Δηλαδή, είναι μια προχειρότητα. Χρησιμοποιούνται οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πρώτον για να αποκτήσουμε γεωπολιτικό αποτύπωμα. Το είδαμε και στις συγκεκριμένες αγορές που κάναμε πρόσφατα. Ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα, έτσι. Να υπενθυμίσω ότι, κατά τη γνώμη μου, σήμερα η σημαντική είδηση είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν με τον Ερντογάν για swap 5 δις. Του δίνουν δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμμαχοί μας που. Καλά, εμείς εκεί δεν πηγαίναμε και κάναμε διακρατικές συμφωνίες. Ναι. Σήμερα λοιπόν υπήρξε συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία για swap 5 δις. Συνεπώς, ποια απομόνωση της Τουρκίας, ποιος Ερντογάν καταραίει, οι συζητήσεις και τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί θέλουν τον αγωγό Κύπρου-Ισραήλ-Τουρκίας πληθαίνουν. Άρα αυτό που λέγαμε, κάνουμε εξοπλιστικές αγορές, όχι μόνο σε αυτές τις αγορές, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, για να έχουμε ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα, δεν το βλέπουμε πάλι αυτό το αποτύπωμα να υπάρχει. Προφανώς κάτι κάνουμε λάθος στην διαπραγμάτευση. Πάντως αυτό που λες πάρει τώρα, που είναι μια είδηση τριών ημερών και πραγματικά εγώ εκπλήσωμαι, δεν διάβασα πουθενά αλλού. Επαναλαμβάνω, δεν διάβασα πουθενά αλλού. Βγήκε προχθές ο Ερντογάν και είπε ότι θα κάνουν τον αγωγό με το Ισραήλ, μόνο από εκεί θα περάσουν. Αυτό, ο estimate που δεν κάνουμε εμείς, που θα δίναμε τις συντάξεις, θα πέραμε τις συντάξεις με το Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών, που πήγαινε στο περιθώριο την Τουρκία, που θα γινόταν ό,τι γινότανε. Μέσω εκεί λέει θα περάσουν. Όντως, έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα πάει ο πρόεδρος του Ισραήλ για αυτό το σκοπό στην Τουρκία το επόμενο διάστημα, έχει κανονίσει επίσκεψη. Υπήρχε σε όλα τα τηλεγραφήματα. Και εδώ το απαξιώσαμε ως είδηση. Δεν υπάρχει.
Δεν το κουβεντιάζουμε δηλαδή. Και νομίζω ότι η επόμενη προσέγγιση που θα γίνει θα είναι την Αίγυπτο. Ραφάλ με βινιέτα κόμματος, εντάξει. Αλλά να κάνω μια ερώτηση και στον κύριο Ατρίδη και στον φίλο τον Μπάρη. Με επιτρέπει να λέω τον Μπάρη γιατί τον... εντάξει. Εννοείται. Λοιπόν, παιδί σου, ε. Όχι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα φαινόμενα απατούν. Αυτό είναι το κλειμέντο, Βασίλη. Λέμε, θα πάμε τώρα στις φρεγάτες. Ναι. Θα πάμε στις φρεγάτες. Αρκούν αυτά ή θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο εξοπλισμών? Γιατί βλέπω, για παράδειγμα, drones πετάνε πάνω από το Αιγαίο, λες και είναι... Α, μπράβο. Έτσι, αυτή θα πάμε σε άλλους. Έχουμε και άλλα πράγματα μπροστά πέρα από τις φρεγάτες να αγοράσουμε. Για να κάνω αμέσως το αμέσως επόμενο ερώτημα μετά, αν αρκούν τα όπλα για να αντιμετωπίσεις μια γειτονική χώρα ή χρειάζεται προσπάθεια διαπραγμάτευσης και λύσης προβλημάτων? Αλλά πριν σας παρακαλώ λίγο σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω, θέλετε να ξεκινήσει ο κ. Γιατρίδης? Ως πέρακος νομίζω το δικαιούται. Εγώ απολύτως θα πω το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι αν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε τα Ραφάλ. Έχουμε σχεδιάσει γιατί τα θέλουμε. Για να τα απογειώνουμε, για να αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Τότε το χάσαμε το παιχνίδι και απαξιώνουμε αυτό το αεροπλάνο με τις τεράστιες δυνατότητες. Διότι εάν παίρνεις Ραφάλ αξίας, ας το πούμε, 3 δισεκατομμυρίων, θα πάρεις τις Μπελαρά άλλα 3, θα πάρεις τα F-16, τα Viper, προκειμένου να συνεχίσεις την ίδια τακτική, το ίδιο παιχνίδι, είναι δωρονάδωρο. Τα Ραφάλ τα παίρνεις για να σταματήσεις αυτό που κάνει η Τουρκία, τις καθημερινές παραβάσεις, παραβιάσεις. Δεν θα απογειώνεις Ραφάλ F-16 ή αυτό είναι, δικιά σας, κυρία Τρίδη. Κυρία Τρίδη, αυτό είναι δικιά σας εκτίμηση. Θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει ότι τα Ραφάλ τα παίρνουμε και θα σταματήσουν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ή παίρνεις ένα αεροπλάνο το οποίο κάνει τρομερές, ας το πούμε, έχει τρομερές επιδόσεις και κάνει δουλειά διαφορετική. Περνάμε πλέον στην δικτυοκεντρική εποχή, δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, δηλαδή συμπτύσσω, να πούμε, τις πληροφορίες, τις μεταδίδω, έχω όπλα που χτυπάνε από τα 150 χιλιόμετρα και το σκάλπ από τα 500, επομένως δεν χρειάζεται να έχω αυτό το αεροπλάνο για να έχει τις, που είναι πολύ καλύτερο από το F-16 για να εμπλακώ σε ρομαχία που κοστίζει η ώρα 17.000 ευρώ. Α, με προλάβατε. Εκεί θα σας πήγαινα. Ένα Ραφάλ τι αυτονομία έχει σε ώρες πτήσης? Πόσο μπορεί να πετάξει? Περίπου 3.000 χιλιόμετρα έχει, ναι. Και αυτό είναι αρκετό για να έχει και μεγάλη, ας πούμε, παραμονή στο χώρο των επιχειρήσεων. Α, δηλαδή μπορεί να πάει στην Κύπρο, να επιχειρήσει και να γυρίσει ασφαλώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το απαντήσατε. Μάλιστα. Το Αιγαίο αμυντικό δόκτωρα. Μόνο στην Κύπρο ή μπορεί να πάει και παραπέρα? Πού, στην Τουρκία? Να εμπλακεί? Όχι, όχι, ξέρω τώρα, το καταλάβω πολύ τους ο κύριος Ιατρίδης και ο Πάρης. Ή μπορεί να πάει και σε άλλα μέτωπα. Πού να πάει? Μην είναι ενταγμένο σε άλλες στρατηγικές του ΝΑΤΟ, εννοώ του ΝΑΤΟ και της Γαλλίας κλπ. Δεν φτάνουν εκεί οι ώρες. Βασίλη, εκεί θα πάμε. Αναφέρεσαι στο F-35. Το F-35 για το οποίο εδώ στην Ελλάδα υπουργοί, πρωθυπουργοί το ανακοινώνουν, ενώ εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εισήγηση ότι πρέπει να πάρουμε F-35 και το ακούω παντού ότι είναι το επόμενο μας αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο, αν δεις τα στοιχεία του, εγώ δεν είμαι αεροπόρος, τον κύριο Ιατρίδη ακούω και άλλους παλαιούς αεροπόρους που ξέρετε, δεν νομίζω ότι κάνει στην ελληνική πολεμική αεροπορία και βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε ότι κοστίζει η ώρα πτήσης του νομίζω 35.000 δολάρια. Αν η Ελλάδα θέλει να έχει τέτοιο αεροπλάνο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι για αποστολές που δεν είναι στη δική μας γκάμα, εν πάση περιπτώσει, ας το πάρουμε. Προφανώς όμως το προορίσουν για άλλες αποστολές, νατοϊκές ή άλλου είδους, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, νομίζω, μια και τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα στο F-35, νομίζω ότι μέχρι να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35, η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάρει F-35, οπότε έχουμε καιρό για αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε τα άλλα, τις εύκολες λύσεις. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα drones? Αντί να απογειώνουμε Mirage 2016, τα οποία τελευταία τα βγάζει στο ριδόν η Τουρκία και μάλιστα τα οποία είναι οπλισμένα και ανά πάσα μη μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτά να κοιτάξουμε. Αυτό, κύριε Ατρίδη, γιατί δεν γίνεται, θέμα? Δεν λέω γιατί δεν γίνεται είδηση, γιατί δεν γίνεται είδηση, φταίμε κι εμείς. Αλλά γιατί δεν γίνεται ένα θέμα, μια στρατηγική αντιμετώπιση? Αυτό το θέμα του. Θα το αντιμετωπίσω τώρα σε ένα μήνα από τότε. Κύριε Σκουρή, αν υπήρχε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πλαισιωμένο με κατάλληλους ανθρώπους εξειδικευμένους, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το ερώτημα.
Βασιλιά, ναι, υπάρχει κυβέρνηση που φαντάζομαι, αν... υπάρχει το ΕΛΙΑΜΕΠ, υπάρχει σύμβολο εθνική ασφάλεια, αναπληρωτή, το υπάρχουν. Και το Εθνικό Ταμείο Εθνική Άμυνα προεκλογικά. Και μάλιστα πέρυσι τον Ιανουάριο το είχε εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργό. Δεν έγινε πράξη το Εθνικό Ταμείο Εθνική Άμυνα. Το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία ήταν στο πρόγραμμα τη κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση. Και αυτό δεν έγινε πράξη. Είπαμε τότε, μιλάγαμε για τα ντρόουν, παρόλο που ήμασταν οι πρώτοι στην κατασκευή του Πίγασου. Και αυτό δεν έγινε πράξη. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε άλλη πολιτική και άλλη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και ένα σχέδιο τι θέλουμε και πώς βλέπουμε τη χώρα μας στο εγγύς περιβάλλον και στο ευρύτερο περιβάλλον. Ούτε και αυτό έγινε. Όταν δεν σχεδιάζεις και δεν έχεις ένα όραμα, δεν μπορείς ad hoc να αντιμετωπίσεις κάθε φορά τις μικρές κρίσεις που παρουσιάζονται από την Τουρκία. Μάλιστα. Πάρε, θες να προσθέσεις κάτι? Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ανάγκη να μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών. Εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι και χωρίς να αγοράσει τίποτα η Ελλάδα, εάν συμμάζευε το οπλοστάσιο που έχει ήδη, δεν είχε λόγο να ανησυχεί για την τουρκική απειλή. Και επειδή πρέπει να πούμε κάτι για το Ραφάλ, έχει όντως κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που είναι το ραντάρ του και ένα όπλο, το Μέτεωρ. Όλα τα άλλα όπλα που φέρνει, που ακούω και να αναφέρουν συνεχώς, τα εξωσέτ και τα σκάλπα, ας πούμε, τα διαθέτει ήδη η ελληνική πολεμική αεροπορία, με τα μοιράζει. Συνεπώς θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα σημάζεμα στο ήδη υπάρχον οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε την απειλή που έχουμε. Σαφώς χρειαζόταν μια ενίσχυση ο ελληνικός στόλος. Θα μπορούσαμε ίσως να πάμε σε ένα προηγούμενο μοντέλο φρεγάτας, της ΦΡΕΜ, ας πούμε, για να μας έρθει και φτηνότερα και να είναι και ένα δοκιμασμένο πλοίο. Και να έχουμε ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια από τα πανεπιστήμια μας, λέγω. Στο ΑΠΟΥΘΟΥ νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια για κατασκευή μη επανδρομένου αεροσκάφους. Δεν είναι καμιά φοβερή τεχνολογία που μένουμε έκθαρτοι με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ απλή τεχνολογία, όπως απλή νομίζω είναι για τους επιστήμονες που έχουμε, να ψάξουν και να βρουν λύσεις για το πώς θα βλέπουμε τα μη επανδρομένα τουρκικά και πώς θα τα εξουδετερώνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μόνιμα πράγματα. Δηλαδή, και πείτε, κύριε, πήραμε το Μοιράζ 2000 στο Παύλα 5 και τόσα χρόνια δεν μεριμνήσαμε να βάλουμε το Link 16. Ενώ τα Block 52 Plus Advanced του Αράξου τα έχουν, το έχουν το σύστημα. Λοιπόν, θα έρθουν τα Ραφάλ, θα έρθουν οι Μπελαρά, θα έρθουν τα Viper και τα Μοιράζ Παύλα 5 δεν θα μπορούν να συνεργαστούν. Λοιπόν, θα θέλατε τώρα να πετάξετε το Ραφάλ, κύριε Ατρίδη? Αυτό εξυπακούεται, δεν το συζητάμε. Όποια ηλικία και αν έχεις, έτσι αυτό το χούι δεν το αφήνεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το θέμα. Εγώ μια κουβέντα πριν κλείσουμε θέλω να το πω τώρα. Γιατί μιας και έχουμε τόσα λεφτά για τα όπλα. Όχι, έρχεται ο Μητρόπουλος. Όχι. Ο κύριος Ιατρίδης και ο Πάρης που υποστηρίζει αυτά τα αιτήματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθούν κάτι ψίχουλα, λίγα, για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν τη μεγάλη μάχη. Για αυτούς δεν υπάρχει sense. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί, το λέω εγώ που δεν είμαι, πώς θα σου πω, κανένα στρατό, μην το πω πώς το λένε. Λοιπόν, αλλά πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που είναι μακριά από τις οικογένειές τους. Σωστό, Βασίλη, πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Πρέπει κάποτε να μπει στην ατζέντα, δηλαδή αυτό το πρόσωπο, αυτό το θέμα των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των ανθρώπων. Εδώ, κύριε Σκουρή, πήραμε τις περικοπές που μας κάνανε το 2010 μέχρι το 2013 που μπήκαμε στα μνημόνια. Ήταν 65%. Καταλαβαίνετε πόσο μειωθήκαν οι μισθοί. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το προσωπικό είναι ο πολλαπλασιαστής ισχύος, δυστυχώς δεν δίνουμε αυτή την απαιτούμενη φροντίδα και μέρημνα που χρειάζεται. Λοιπόν, κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε. Χαρά μας. Να είστε καλά. Καλή κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.